24 χρόνια πέρασαν από τον τελευταίο εθελοντικό καθαρισμό του Ενετικού Λιμανιού και Όμιλος Άττικα, μέλος του οποίου είναι και η ΑΝΕΚ, αποφάσισαν σε συνεργασία με την Aegean Rebreath να πραγματοποιήσουν την 7η περιβαλλοντική απόδραση και να φέρουν στην επιφάνεια χτες και σήμερα πολλά και διαφορετικά απορρίμματα τα οποία βρίσκονταν στον πυθμένα της θάλασσας. Ένα διήμερο, ένα τετραήμερο για κάποιους με πολλή συγκίνηση και πολλά συναισθήματα και πολλή προσφορά. Ξεκινήσαμε μαζί με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Πράκτορες του Πλανήτη εκπαίδευση σε περίπου 400 μαθητές δημοτικού σε 4 σχολεία για θέματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Προχωρήσαμε με αυτή τη δράση τώρα αυτές τις 2 μέρες που έχετε δει κιόλας το τι υλικό έχει ανασυρθεί από το βυθό και αυτό είναι μια ευαισθητοποίηση κιόλας της τοπικής κοινωνίας. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Όμιλο της Άττικα και στην ΑΝΕΚ βέβαια, η οποία πλέον έχει σωματωθεί και αποτελεί μια συνέχεια και συνέπεια του Ομίλου, για την πρωτοβουλία αυτή που αποδεικνύει αφενός μεν το στρατηγικό της σχεδιασμό όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου σαν πρωτοβουλία παραδειγματική για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι μία από τις περιοχές που επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι οι ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές είναι και ιδιαίτερα επιβαρημένες. Ωστόσο θεωρώ ότι επειδή είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα στα Χανιά, θεωρώ ότι έχουμε τώρα μια πολύ καλή εικόνα. Πλαστικά, δεκάδες μπουκάλια, λάστιχα, γυάλινα ή μεταλλικά αντικείμενα, όλα αυτά είχαν πεταχτεί από το ανθρώπινο χέρι στη θάλασσα. Ό,τι άχρηστο για κάποιους, δυστυχώς κατέληγε στο ενετικό λιμάνι. Τα σκουπίδια ταξινομήθηκαν ανά κατηγορία ώστε από τη διαλογή να περάσουν κατευθείαν στην ανακύκλωση. Τα ευρήματα μας απογοητεύσαν για ακόμα μία φορά. Όπως θα δείτε και εσείς στα πλάνα σας, υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες από αμέλεια τα περισσότερα που υπάρχουν στο βυθό του ενετικού. Σύμφωνα με την Aegean Rebreath, έχει καθαριστεί κατά 80% το ενετικό λιμάνι. Δεν έχουν μείνει πολλά πράγματα. Βασικά είναι οι εθελοντές Aegean Rebreath, τους οποίους υποστηρίζουμε. Όμως σε αυτή την ομάδα βρίσκεται και ένας δικός μας εθελοντής, εργαζόμενος του Ομίλου Άττικα, ο Απόστολος Ογκανάβας, ο οποίος βουτάει μαζί τους και συνδράμει στο έργο τους. Μάλιστα, εχθές βρέθηκαν σε ένα ναυάγιο λίγο πιο έξω από την πόλη των Χανίων και ανέσυραν από το βυθό περίπου 1 τόνο δίχτυα. Βλέποντας όλα αυτά τα υλικά που έχουν συλλεχθεί, ότι πρέπει να αποκτήσει και η κοινωνία μια συνείδηση περιβαλλοντολογική, γιατί δεν μπορούμε μόνο από αυτές τις δράσεις να έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Το λιμάνι της Σούδας θέλει καθάρισμα? Θέλει καθάρισμα, είχε γίνει μια πρωτοβουλία πέρυσι. Σίγουρα είναι μεγαλύτερο λιμάνι και θα βγάλει πολύ περισσότερα υλικά από αυτά εδώ. 120 εθελοντές της Attica Group και 30 εθελοντές της Aegean Rebreath έφτασαν από την Αθήνα στα Χανιά για να καθαρίσουν το στολίδι της πόλης, το ενετικό λιμάνι, το οποίο ρυπαίνει το ανθρώπινο χέρι. Στη θάλασσα βρέθηκαν και 16 δίτες εθελοντές. Αυτό που είναι λυπηρό είναι ότι είναι τόσα πολλά, που σημαίνει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας επιδρά αρνητικά στο περιβάλλον μας και στις θάλασσές μας. Πρέπει όλοι να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε. Η θάλασσα δεν είναι κάδος απορριμμάτων, επομένως αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, βεβαίως και στα παιδιά που ανέλαβαν τη δράση αυτή και τις ενέργειες που κάναν. Βλέπετε πόσα πολλά πράγματα έχουν βγάλει από το λιμάνι μας. Οι δράσεις αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ευαισθητοποίηση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και των παιδιών, αλλά και της κοινωνίας των Χανίων, έτσι ώστε να μην πλέον να καθαριστούν οι θάλασσες και να μην πετάμε όλα αυτά τα άχρηστα υλικά. Οι δράσεις για την προστασία των ελληνικών θαλασσών και την ενδυνάμωση της κυκλικής οικονομίας συνεχίζονται από την Attica Group και την Aegean Rebreath.